Πρόεδρε, παρακαλώ να διαβάσει το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου για να ξεκινήσουμε την εκδήλωση. Μακαριότατε, επιτρέψτε μου να σας διαβάσω την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαρισαίων. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων, κατά τη συνεδρίαση την 3η 11 Απριλίου 2017, μετά από εισήγηση του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη, ομόφωνα αποφασίζει την ανακήρυξη του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Τυράννων, Δυραχείου και Πάσης Αλβανίας κ. Αναστάσιο σε επίτιμο δημότη της πόλης της Λάρισας, ως ένδειξη τιμής σε μια μεγάλη σύγχρονη μορφή της χριστιανοσύνης και της Ορθοδοξίας, με διεθνή ακτινοβολία και τεράστιο ιεραποστολικό και κοινωνικό έργο. Λάρισα 6 Ιούνιου 2017, ο Δήμαρχος κ. Καρλογιάννης, ο Πρόεδρος κ. Στάχος. Μακαριότατε Αρχιεπίσκοπε Τυράννων, Δυραχείου και Πάσης Αλβανίας, κ. Αναστάση. Σεβασμιότατε Μητροπολίτη μας Λαρίσης και Τυρνάβου, κ. Ιγνάτη. Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Αμαντίας, κ. Ναθαναήλ. Κύριε Υπουργέ, εκπρόσωποι της κυβέρνησης, κυρία Πρέσβη της Αλβανίας, κύριε Βουλευτές, κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Δήμαρχη, κύριε Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κύριε εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας,
κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι των παραγωγικών, επιστημονικών και κοινωνικών φορέων, αγαπητοί μου συμπολίτες. Τη Μεγάλη Τρίτη, στις 11 του Απρίλη, πήρε αυτή τη μεγάλη απόφαση το Δημοτικό μας Συμβούλιο. Να τιμήσει το μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο, κύριο Αναστάσιο, και βεβαίως αναλαμβάνει επίτιμο δημότη της πόλης, όπως ακούσατε στην απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Μακαριότατε, η Λάρισα και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων σας υποδέχεται με αισθήματα σεβασμού, χαράς και συγκίνησης. Αναμφίβολα, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την πόλη μας η επίσκεψή σας εδώ, στην πρωτεύουσα της Θεσσαλίας, με την ιστορία των 8.000 χρόνων. Η πόλη μας είναι μια ανοιχτή πόλη, γεωγραφικά και πολιτισμικά. Η γεωγραφική θέση και η δυναμική του απέραντου κάμπου διαμόρφωσαν μια ανοιχτή πολυπολιτισμική κοινωνία με εργατικούς, δημιουργικούς και αγωνιστές κατοίκους. Αυτή η πόλη σας υποδέχεται σήμερα. Είναι απολύτως σαφές σε όλους μας, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τους συμπολίτες μας, πως η Λάρισα απονέμει την ιδιότητα του επίτιμου Δημότη σε μια μεγάλη, ξεχωριστή μορφή με διεθνή ακτινοβολία και τεράστιο ιεραποστολικό και κοινωνικό έργο, σε έναν ιεράρχη που έχει αφιερώσει τη ζωή του στην εκκλησιαστική, ιεραποστολική, ανθρωπιστική, επιστημονική και συγγραφική διακονία, θέτοντας στο επίκεντρο τον άνθρωπο που έχει ανάγκη. Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου μια σύντομη παράθεση μερικών στοιχείων του πλούσιου βιογραφικού του μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου, κυρίου Αναστασίου Γιαννουλάτου. Αριστούχος πτυχιούχος και διδάκτορ της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σπούδασε θρησκειολογία, ιεραποστολική και εθνολογία στα πανεπιστήμια του Αμβούργου και του Μαρβούργου της Γερμανίας. Διετέλεσε καθηγητής της ιστορίας των θρησκευμάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής και αντεπιστέλων μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Είναι ομότιμος καθηγητής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και επίτιμο μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Επίσης, επίτιμος διδάκτορ θεολογίας ή φιλοσοφίας 18 πανεπιστημίων, πανεπιστημιακών σχολών και τμήματων σε Ελλάδα, ΗΠΑ, Ρουμανία, Κύπρο, Γεωργία, Αλβανία και Ιταλία. Μελέτησε το Ισλάμ, το Βουδισμό, τον Ινδουισμό, τον Ταοϊσμό, τον Κόφουκιανισμό και τα αφρικανικά θρησκεύματα σε χώρες όπου ακμάζουν αυτές οι θρησκείες. Συγγραφέας 23 βιβλίων και 240 μελετών και άρθρων, θεολογικού ή θρησκειολογικού περιεχομένου, ενώ έργα του έχουν μεταφραστεί σε 14 γλώσσες. Μακαριότατε, ακόμα και ένας απλός παρατηρητής της ζωής σας και της πορείας σας, αντιλαμβάνεται πλήρως τη βαθιά σας αγάπη για τον άνθρωπο, ανεξαρτήτως χρώματος, θρησκείας, αλλά και την πλήρη αφοσίωσή σας στη σάρκωση του Λόγου του Θεού, στη γλώσσα και τον πολιτισμό κάθε λαού. Το σπουδαίο έργο σας στην Ορθόδοξη Ιεραποστολή στην Αφρική καταδεικνύει τη θέληση και την επιμονή σας για τη διάδοση της αλήθειας μέσω της Ορθόδοξης Χριστιανικής Ιεραποστολής και Μαρτυρίας. Δικαίως, λοιπόν, θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική και μεγάλη η συμβολή σας στην αναβίωση της Ορθόδοξης Ιεραποστολής στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Και σε αυτό το πεδίο της πολυετούς δράσης αναδείχθηκε η βαθιά αγάπη σας για τον άνθρωπο και η επιμονή σας να δημιουργείτε γέφυρες συναδέλφωσης που στηρίζονται στα γερά θεμέλια της αλληλοεκτίμησης και του αλληλοσεβασμού, αλλά και στην πολύχρονη συμμετοχή σας στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών. Κινηθήκατε στην ίδια κατεύθυνση. Η συνυπογραφή των δηλώσεων και των διεκκλησιαστικών αποφάσεων αυτού του παγκόσμιου χριστιανικού οργανισμού, όπως για παράδειγμα για τα δικαιώματα του ανθρώπου, την εξάλληψη της βίας και τον τερματισμό των πολέμων, προάγουν την αρμονική συμβίωση στον πλανήτη. Η στάση σας αυτή σας τιμά και μας κάνει βεβαίως υπερήφανους. Επιτρέψτε μου, μιας και άνοιξα το βιβλίο που πήρα από το γραφείο σας, να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις. Στο βιβλίο σας, λοιπόν, «Συνύπαρξη, ειρήνη, φτώχεια, τρομοκρατία, αξίες» γράφεται. Η χριστιανική αγάπη έχει εξ ορισμού πανανθρώπινες, παγκόσμιες διαστάσεις.
Κανένας φραγμός δεν μπορεί να την αναστείλει, ούτε εθνικός, ούτε θρησκευτικός. Όταν αποδεχόμαστε τον άλλο άνθρωπο και την άλλη κοινότητα, με βαθύ σεβασμό της ελευθερίας τους, χωρίς την απέτηση να δεχθούν αναγκαστικά τις δικές μας απόψεις, έχουμε άνεση αναστροφής με τους οπαδούς διαφορετικών θρησκευτικών αντιλήψεων, βαθύ σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, προθυμία ουσιαστικής συνεργασίας για την παγκόσμια αποδοχή και την υπεράσπισή τους. Τα λόγια αυτά γνωρίζουμε όλοι ότι έχουν ταυτιστεί με τη ζωή σας. Οφείλω βέβαια να ομολογήσω πως πρόκειται για λόγο ασυνήθιστο, ριζοσπαστικό κατά την άποψή μου, που δίνει προοπτική στις κοινωνίες μας, που πραγματώνει με άριστο τρόπο τα κοινωνικά μηνύματα του χριστιανισμού. Κυρίες και κύριοι, η οικουμενική προσφορά του Αρχιεπισκόπου Αναστασίου αποτυπώνεται με ενάργεια στα λόγια του ίδιου του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ο οποίος σημειώνει τα εξής. Ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος είναι δώρο του ουρανού, δώρο για την ανθρωπότητα. Ένας άντρας σπάνιος, δυσέβρετος, πολυτάλαντος, πολύγλωσσος, πολυαγαπητός, διεθνούς κύρους και αναγνωρίσεως. Μακαριότατε, για το έργο σας στην Αλβανία έχουν γραφεί και υποθεί πολλά. Πέρα από την ανασύσταση της Εκκλησίας της Αλβανίας, δρομολογήσατε και υλοποιείτε ένα τεράστιο ανθρωπιστικό και κοινωνικό έργο, το οποίο είναι ευρέως γνωστό. Αναπτύξατε σημαντικά προγράμματα στους τομείς της υγείας, της κοινωνικής πρόνοιας, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της ανάπτυξης, ιατρία, πανεπιστήμιο, δημοτικά σχολεία και λύκεια, νηπιαγωγεία, κατασκευή δρόμων και γεφυρών, είναι μερικά από τα έργα σας. Βεβαίως, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση έτσι το αποκορύφωμα, αν θέλετε, όλης αυτής της προσπάθειας, που ήταν η κατασκευή του υδροηλεκτρικού φράγματος στην επαρχία Αλμπασάν, το οποίο εγκαινιάστηκε πριν ένα χρόνο περίπου. Αναζήτησα λοιπόν τη μέρα των εγγενείων και είδα ακριβώς αυτά που είπατε, και είναι επίσης σημαντικά. Τα λόγια σας λοιπόν ήταν: η Ορθόδοξος Εκκλησία δεν ζει για τον εαυτό της. Ό,τι κάνει προορίζεται για όλη την κοινωνία, όπου βρίσκεται. Μοιράζεται τα δώρα του Θεού, την ειρήνη, την αγάπη και την δικαιοσύνη με όλους τους ανθρώπους. Όλα αυτά που είπατε αποτελούν, νομίζω, την επιτομή της χριστιανικής πίστης. Κυρίες και κύριοι, αυτός είναι ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος. Ο ιεράρχης του στοχασμού, της ανθρωπιάς, της συναδέλφωσης, της αγάπης. Ένας παγκόσμιος διανοούμενος, μια ιδιαίτερα φωτεινή μορφή της Ορθοδοξίας. Ένας υπέροχος άνθρωπος που αποτελεί πηγή έμπνευσης και αντικείμενο θαυμασμού σε εκατομμύρια ανθρώπους, κυρίως νέους, σε πολλές γωνίες του πλανήτη μας. Επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό να ανασύρω κάτι από τη μνήμη μου, που πέρα από το έργο του χαρακτηρίζει όλα όσα έγιναν το προηγούμενο διάστημα και με την εισήγησή μου στο Δημοτικό Συμβούλιο να έγινε σήμερα εδώ και να τον τιμήσουμε, αλλά και με όσα χθες το βράδυ ανταλλάξαμε για πολύ ιδιαίτερες στιγμές που υπήρξαν στο παρελθόν. Τον θυμάμαι στη δικτατορία, το 1973, φοιτητής τότε. Εγώ, φορώντας το ράσο του και το σταυρό του, μετέφερε τρόφιμα στους έγκλειστους φοιτητές της νομικής. Σε εκείνους τους αγώνες τον εσταθήκαμε όσοι αγωνιζόμασταν δίπλα μας. Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Και για μένα είναι ιδιαίτερα συγκινητικό αυτό να γυρίζω τόσα χρόνια πίσω. Μακαριότατε, ακόμα και τώρα, αυτές τις εποχές που οι αλλεπάλληλες τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη, αλλά και αλλού, προκαλούν το φόβο, την υστερία, κάνοντας τους ανθρώπους να χάνουν την ψυχραιμία τους και τις πολιτικές ηγεσίες να ορθώνουν κυριολεκτικά και μεταφορικά τείχη, στοχοποιώντας στην ουσία οτιδήποτε διαφορετικό, φωτίζεται με τα κείμενά σας και τις πράξεις σας τα μονοπάτια που πρέπει να ακολουθήσουν οι ηγεσίες της Δύσης και συνολικά οι κοινωνίες της Δύσης. Οι δηλώσεις σας για το προσφυγικό και την οικονομική κρίση, το ρόλο που διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το μεγαλείο των Ελληνίδων μητέρων που θυλάζουν τα παιδιά των προσφύγων, αποτελούν σταθμό και ερέθισμα για προβληματισμό. Οι απόψεις που κατατίθενται στα κείμενά σας, ότι η αύξηση του φόβου, της ξενοφοβίας, της εχθρότητας κατά του Ισλάμ δεν αποτελεί την ενδεδειγμένη στάση στα φαινόμενα της τρομοκρατίας, ότι η τρομοκρατία δεν μπορεί να εκπροσωπεί κανέναν πολιτισμό, συνιστά την άρνηση του πολιτισμού, ότι κάθε έγκλημα στο όνομα της θρησκείας είναι έγκλημα κατά της ίδιας της θρησκείας,
Κάθε μορφή βίας στο όνομα της θρησκείας βιάζει με όλες τις έννοιες την ίδια τη θρησκεία. Κανένας πόλεμος δεν είναι ιερός. Η ειρήνη μόνο είναι ιερή. Όλα αυτά απαντούν με σαφήνεια σε όσους στο όνομα της θρησκείας σχεδιάζουν και υλοποιούν ενέργειες και πράξεις απάνθρωπες. Μακαριότατε, σύσσωμη η κοινωνία της πόλης μας σας καλωσορίζει. Για όλους μας, τόσο εντός όσο και εκτός της αίθουσας αυτής, η παρουσία σας στη Λάρισα αποτελεί ύψιστη και ξεχωριστή τιμή. Στο πρόσωπό σας βλέπουμε έναν φωτισμένο ιεράρχη, μια σπάνια προσωπικότητα διεθνούς κύρους και εμβέλειας, τον άνθρωπο που αφιέρωσε τη ζωή του στο να δημιουργεί γέφυρες που οδηγούν τους ανθρώπους στην αλήθεια, διδάσκοντας την πράξη την καταλλαγή, την αμοιβαία εκτίμηση, τη συνύπαρξη και την αλληλοκατανόηση. Θυμάμαι τη συζήτησή μας στα Τύρανα και την άποψή σας για τις γέφυρες. Επιτρέψτε μου λοιπόν σήμερα να σας επιφυλάξω μια έκπληξη. Σας ανακοινώνω ότι η μεγάλη κεντρική πεζογέφυρα του Ποινιού ποταμού μας, η οποία κοσμείται και με τα έργα του συμπολίτη μας Χρήστο Παπα-Νικολάου, που βρίσκεται χρόνια δίπλα σας, θα έχει το όνομά σας. Αυτή την πρόταση θα κάνω στην επόμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου και πιστεύω βαθύτατα ότι και πάλι θα έχω την ομόφωνη απόφαση των Δημοτικών Συμβούλων. Μακαριότατε Αρχιεπίσκοπε Τυράννων, Δυραχείου και Πάσης Αλβανίας, κύριε Αναστάση, επιτρέψτε μου με απλά λόγια, Αναστάσια της καρδιάς μας, ως Δήμαρχος Λαρισαίων, υλοποιώντας την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου και με αισθήματα απόλυτου σεβασμού και ταπεινότητας, σας ανακηρύττω επίτιμο Δημότη του Δήμου Λαρισαίων. Νομίζω είναι η ώρα να δώσουμε στον Μακαριότατο τα δώρα μας. Αυτή είναι η απόφαση του Δημοτικού μας. Αυτό είναι αντίγραφα νομισμάτων της αρχαίας Λάρισα. Σας είπα ότι η πόλη μας είναι εδώ 8.000 χρόνια δίπλα στο Τιμίο. Ακριβώς. Επειδή όλοι μας γυρίζουμε χρόνια πίσω και η καρδιά μας χτυπάει πολλές φορές στο παρελθόν που μας διδάσκει, που μας κάνει πιο σοφούς, εκτός από το βίο που σας κάνησα στα Τύρανα για τη Λάρισα και την ιστορία της όλη, αυτό είναι η Λάρισα, εικόνες του χθες, ενός συμπολίτη μας διακεκριμένου ανθρώπου, Τάκη του Τλούπα, έτσι για μια δική παρουσία. Είναι η παλιά. Και να κλείσω. Θέλετε να διαβάσω την αφιέρωση. Και να κλείσω με ένα κλαδί ελιάς. Από την πινακοθήκη μας, ένα έργο το οποίο συμβολίζει αυτό για το οποίο όλοι παλεύουμε και πρώτος και καλύτερος ο Μακαριότατος. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Σεβασμιότατε Άγιε αδελφέ, κύριε Δήμαρχε, κύριε εκπρόσωπε της κυβερνήσεως, κύριε πρέσβης, κύριοι βουλευτές, μέλη του Διοικητικού του Συμβουλίου της Πόλεως, εκπρόσωποι των στρατιωτικών αρχών και των σωμάτων ασφαλείας, να τα πω λίγο πιο απλά, προσφυλείς αδελφοί και αδελφές μου, είναι πιο οικείο και πιο άνετο για μένα. Πρέπει να πω ότι παρόλο που δεν το πολύ συνηθίζω, σήμερα αισθάνομαι αμηχανία. Γιατί υπάρχει ένας κατακλυσμός ευγενίας, λεπτότητος,
και φοβούμαι και λίγο και υπερβολής. Ο εξαιρετικός σας δήμαρχος περιέγραψε πολλά πράγματα από την πορεία του ομιλούντος, αλλά με ένα φακό μεγενθητικό. Και με όλη του την αγάπη προσέθεσε βεβαίως ακόμα περισσότερα. Θα ήθελα να σας έλεγα εντελώς απλά ότι καθώς σκέπτομαι το ξεκίνημα το δικό μου, άρχισα να προβληματίζομαι για τον κόσμο και για τη ζωή σε χρόνια δύσκολα της γερμανικής κατοχής. Όταν ήμουν ακόμα στην Αθήνα, νέο παιδί. Τότε το μεγάλο μας ερώτημα ήταν τι πρέπει να γίνει τελικώς για αυτή την πατρίδα. Θα χρειαστούμε ελευθερία, θα χρειαστούμε δικαιοσύνη, θα πρέπει να προοδεύσουμε. Άλλοι από τους φίλους προσανατολίστηκαν σε μια διαφορετική κατεύθυνση που τότε είχε μεγάλη ακτινοβολία και πήγαν λίγο προς μια αντίληψη ότι αυτό το καινούριο θα ερχόταν με ορισμένες ιδεολογίες συγκεκριμένες, που δεν δεχόντουσαν την παρουσία του Θεού. Υπήρξαν μερικοί άλλοι από εμάς, οι οποίοι είπαμε καλή ελευθερία, καλή δικαιοσύνη, αλλά αυτός ο τόπος χρειάζεται αγάπη. Και στραφήκαμε προς τα εκεί που πιστεύω ότι πάντα παραμένει η πηγή της αγάπης, προς την Εκκλησία. Πάντα όμως με πολύ σεβασμό και με πολύ αγάπη και για τους άλλους φίλους μας που είχαν διαλέξει διαφορετικούς δρόμους. Και πρέπει να πω ότι από τα πολλά που μου έρχονται στη σκέψη μου αυτή τη στιγμή, το πρώτο που με συνεκίνησε ιδιαίτερα και είμαι ευγνώμων, είναι όταν μου είπε ο Δήμαρχος και οι άλλοι ότι αυτή η απόφαση ήταν από όλες τις παρατάξεις. Το αισθάνθηκα μοναδικό δώρο, γιατί πραγματικά ο πόνος μου είναι πάντα η υπέρβαση των αντιθέσεων, η συμφιλίωση, η καταλλαγή, η κοινή πορεία. Ευχαριστώ λοιπόν θερμότατα το Συμβούλιο της Πόλεως για αυτή την απόφαση. Ιδιαίτερα με τιμάει. Πρέπει να πω ότι σε πολλές πόλεις είχα την ευκαιρία αυτή, αλλά σήμερα αισθάνομαι λίγο περισσότερο βαθιά συγκινημένος και έκπληκτος. Όλα είναι τόσο πολύ φωτεινά, όλα είναι τόσο πολύ γεμάτα από αυτήν την ευγένεια που διακρίνει τους Λαρισαίους, την λεπτότητα και τη δυναμικότητα. Εγώ δεν θέλω τώρα να κάνω ομιλία. Ο κ. Δήμαρχος είχε την καλοσύνη και είπε διάφορες αλήθειες, οι οποίες κατά καιρούς έχουν λεχθεί από τον ομιλούντα. Εκείνο το οποίο πιστεύω είναι ότι είμαστε σε μια εποχή δύσκολη. Και σε αυτή την εποχή που πολλοί την ονομάζουν εποχή της παρακμής, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνει μια αντίσταση στην παρακμή. Και η αντίσταση στην παρακμή δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ποιότητα. Και αυτή την ποιότητα, ξέρω εδώ, την υπηρετείται με τον καλύτερο τρόπο. Σε πολλούς τομείς. Ήδη το Δημοτικό Συμβούλιο είναι μια τέτοια αντίσταση ποιότητος. Μια συνεργασία πολύ δημιουργική. Ήδη δεν έχω περπατήσει στην πόλη, αλλά από το λίγο το οποίο μπόρεσα να δω, όλα δείχνουν μια άλλη ποιότητα. Και είναι η αντίσταση που θα κάνουμε σε μια εποχή που πολλοί θέλουν να μας πούν ότι μαραθήκαμε. Δεν μαραθήκαμε. Είναι μια εποχή καινούργιες δημιουργίες. Και εμείς θα έχω την ευκαιρία, ίσως και το βράδυ, να πούμε μερικά πράγματα για τις προσπάθειες που κάνουμε στην Αλβανία. Και εμείς ξεκινήσαμε από πολύ δύσκολες συνθήκες. Και η γενιά η οποία είναι κοντά μου, και σήμερα είχαμε την έκπληξη και τη χαρά να είναι και η κυρία Πρέσβης εδώ, ανήκει στη γενιά την καινούργια που λαχταράει για κάτι νέο. Αυτό το νέο δεν θα έρθει μόνο με πολλά λόγια και με πολλές αποφάσεις. Θα έρθει με προσωπικότητες οι οποίες ζουν την αγάπη, ζουν την πίστη και είναι δημιουργικοί στον τομέα που βρίσκεται ο καθένας. Εγώ εκείνο το οποίο θα ήθελα να σας έλεγα μόνο και να τελειώσω, είναι ότι θυμάμαι έναν επιστήμονα Αμερικανό, ο οποίος είναι φυσικός, είναι ειδικός στους κομπιούτερ, και ο οποίος έλεγε πολύ χαρακτηριστικά ότι πιστεύω ότι στην αρχή της δημιουργίας η βαρύτητα, η μάζα και το φορτίο δεν ήταν χωρισμένες. Έτσι συνεχίζει, νομίζω και εγώ, ότι η αλήθεια, η καλοσύνη και η ομορφιά δεν ήταν χωρισμένες.
Εγώ εκείνο το οποίο νιώθω εδώ ακριβώς είναι ότι δόξα τω Θεώ, η αλήθεια και η καλοσύνη και η ομορφιά ανθίζουν μαζί. Είναι ένα χαρακτηριστικό ιδιαίτερο της Λάρισας, θα έλεγα είναι ένα χαρακτηριστικό ιδιαίτερο της Ορθοδοξίας μας. Πιστεύω σε μια Ορθοδοξία ανοιχτή στον κόσμο, με πολύ κατανόηση για τον κάθε άνθρωπο, με πολύ σεβασμό για τον κάθε άνθρωπο, με πολύ ελπίδα για τον κάθε άνθρωπο. Και ομολογώ ότι ένας από τους στίχους που με έχει συγκινήσει πιο πολύ στην πορεία αυτή την οποία περιέγραψε ο Δήμαρχος στα άλλα θρησκεύματα, είναι ότι νομίζω ότι μια φράση που είναι η πιο τολμηρή, η πιο επαναστατική και η πιο σύγχρονη, είναι αυτή η διατύπωση την οποία έχουμε στον Ευαγγελιστή Ιωάννη στις επιστολές του. «Ο Θεός αγάπη εστί, και ομένο εν τη αγάπη εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό». Και που συνεχίζει ακόμη ότι η αγάπη, η πλήρης αγάπη έξω βάλει τον φόβο. Δεν φοβόμαστε, όχι γιατί είμαστε αισιόδοξοι, αλλά διότι είμαστε πιστοί, ότι η πραγματικότητα η οποία τελικά είναι πέρα και πάνω από όλες τις άλλες πραγματικότητες είναι αυτός ο Θεός της αγάπης. Και όταν άλλοι με άλλα συνθήματα λένε Θεός τάδε και χτυπούν και σκοτώνουν τους άλλους, εμείς εξακολουθούμε και αντιστεκόμαστε και λέμε ναι, για μας ο Θεός αγάπη εστί και προσπαθούμε να μένουμε σε αυτόν τον Θεό της αγάπης, όχι με οριστείες και γενικότητες, αλλά με μια ζωή που εμπνέεται αδιάκοπα από τη δική του αγάπη. Εύχομαι λοιπόν με όλη μου την καρδιά να συνεχίσει αυτή η ομορφιά που υπάρχει στη Λάρισα. 8.000 χρόνια λέει νεότητας, πολύ όμορφος τίτλος. Και άλλα τόσα στη συνέχεια να δώσει ο Θεός. Και αυτός ο οποίος τελικά είναι η απόλυτη αλήθεια, η σαρκωμένη αγάπη του Θεού, το απέραντο και το άπειρο κάλος, αυτόν στον οποίο εμείς πιστεύουμε με όλη μας την καρδιά, ο Ιησούς Χριστός, να εμπνέει συνεχώς την πορεία όλων. Και αυτών που πιστεύουν σε Αυτόν, και αυτών που λένε ότι δεν πιστεύουν. Αλλά εγώ είμαι βέβαιος ότι όπως το φως, που είναι κύματα και φωτώνει και μπορεί να βρίσκεται στα πιο σκοτεινά σημεία της γης, και στις καρδιές αυτών των ανθρώπων επίσης έχει μια άλλου είδους παρουσία. Αυτός λοιπόν ο Χριστός να μας εμπνέει και να μας οδηγεί. Και είμαι απόλυτα βέβαιος ότι η πορεία της Λάρισας θα συνεχίσει για πολλά πολλά χρόνια να ακτινοβολεί και να δίνει ελπίδα και στην Ελλάδα και γενικότερα στον χώρο της Ευρώπης. Ολόψυχες ευχαριστίες για την αγάπη σας και για την υπομονή σας. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, έχουμε και εμείς στην Κοριτσά ορισμένα σημαντικότατα κείμενα και χειρόγραφα. Ένας κώδικας της Κοριτσάς του 10ου αιώνος που έχει μια ιδιοτυπία. Είναι γραμμένος, τα Ευαγγέλια είναι σε σχήμα σταυρού. Κάναμε λοιπόν ορισμένα ειδικά αντίτυπα και έχουμε και βιβλίο με σχετικές αναλύσεις και μεταφράσεις. Και σκέφτηκα, λέω, μια στιγμή, αντί να πω τίποτα άλλα πράγματα, το πιο όμορφο θα είναι αυτό. Σας λοιπόν, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και επειδή χρειαζόμαστε, είμαστε και στο Θεσσαλικό κάμπο και κανένα τουρβά, φέραμε και δύο τουρβάδες. Εμείς δεν έχουμε το πλήθο. Δηλαδή, οι τουρβάδες μας είναι από βιβλία. Σας είναι χρήσιμη, νομίζω, και αυτή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και το καμπαναριό. Α, μάλιστα. Αυτό είναι το καμπαναριό του. Περιττώ να σας πω το εξής. Είσαστε προσκεκλημένοι όποτε θελήσετε για μια εκδρομή στα Τύρανα. Εδώ είναι μια ρέπλικα του καμπαναριού μας στο καθεδρικό ναό. Είναι 4 λαμπάδες που συμβολίζουν τους 4 Ευαγγελιστές που μιλούν για την Ανάσταση. Ο ναός μας είναι της Αναστάσεως. Λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι καταπληκτικό αυτό που όλοι ζήσαμε στα Τύρανα, στο κέντρο αυτής της πόλης, να βλέπεις αυτόν τον υπέροχο καθεδρικό ναό της Αναστάσεως, πραγματικά μεγαλούργημα της προσπάθειας του Μακαριωτάτου. Και βεβαίως η τεράστια έκπληξη που είχαμε όλοι μας ήταν όταν ξαναγηθήκαμε στα διάφορα επίπεδα του ναού, όπου στο υπόγειό του υπάρχει μια αίθουσα καταπληκτική, συναυλιών και άλλων εκδηλώσεων,
με μια τέλεια ακουστική και με ένα περιβάλλον πραγματικά καταπληκτικό. Νομίζω ότι αυτά τα δύο στοιχεία, της εκκλησιάς από πάνω και αυτής της υποδομής από κάτω, δείχνουν την αντίληψη, την προσπάθεια του Μακαριωτάτου. Να είναι καλά, να είστε καλά, να είστε πάντα γερός, να σας ακούμε με τη γλυκύτητά σας, γιατί πράγματι τη χρειάζεται η κοινωνία, ο κόσμος όλος και η πόλη μας. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ σήμερα. Ευχαριστώ κύριοι και όλους σας. Α, λοιπόν, εδώ είναι. Σωστά το δείχνω, ναι. Λοιπόν, θα έμοιαζε πάρα πολύ με το θέατρο που ο Δήμος Λάρισας θέλει να κάνει. Είναι πράγματι εντυπωσιακός χώρος, ο οποίος δεν χρησιμοποιείται μακαριότατε από την Εκκλησία μόνο, είναι στη χρήση όλων των φορέων των τυράννων. Ναι, είπα και προηγουμένως ότι εμείς πιστεύουμε σε μια Ορθοδοξία ανοιχτή. Έτσι λοιπόν αυτό είναι ένα παράθυρο στην κοινωνία των τυράννων, είναι ένας ωραίτατος χώρος, πιστεύω απόλυτα στην ομορφιά, ότι και αν δεν είναι όπως λέει ο Ντοστογεύσκη ότι θα σώσει τον κόσμο, πάντως είναι απαραίτητη και είναι πολύτιμη για μια πόλη όπως η δική μας. Πράγματι έρχονται όλοι, ανεξαρτήτως πεποιθήσεων ή διαφορών τάσεων. Είναι κάτι σωστό. Επίσης, να μην λησμονήσω, να πω ότι με πολλή συγκίνηση άκουσα αυτό το οποίο πρότεινε προηγουμένως για τη γέφυρα. Δεν ξέρω, είναι από τα πιο μεγάλα δώρα τα οποία έχω ακούσει ποτέ, ότι θα μας δοθούν. Πιστεύω σε αυτό. Χρειαζόμαστε, ιδίως δε μεταξύ των λαών της Βαλκανικής, περισσότερη αλληλοκατανόηση, περισσότερη αλληλογνωμία, περισσότερο αλληλοσεβασμό και κοινή πορεία. Υπάρχουν άλλοι, επαναλαμβάνω, που κτίζουν τείχη. Εμείς πιστεύουμε στις γέφυρες. Οι γέφυρες έχουν ομορφιά, οι γέφυρες έχουν προοπτική. Thank you.